Έχουμε εξέλιξη στο θέμα. Σύνδεση με το νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και τη Λουίζα Κροντήρη. Φαίνεται πως βρέθηκε λύση, Λουίζα. Είχαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας μόλις πριν από λίγα λεπτά. Από ό,τι αποφασίστηκε, θα μετακινήσουν έναν γιατρό αναισθησιολόγο από το νοσοκομείο Κορίνθου και τρεις γιατρούς από το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προσωρινά εδώ στο Παίδων Αγλαία Κυριακού, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα και για προκήρυξη τριών θέσεων αναισθησιολόγων. Ύστερα από αυτό, το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού αποφάσισε να μην αναστείλει τα χειρουργεία όπως είχε ανακοινώσει από την Δευτέρα, με την προϋπόθεση όμως να προκηρυχθεί με κατεπίγουσα διαδικασία αυτές οι τρεις θέσεις των αναισθησιολόγων και σε κάθε περίπτωση θα συνεδριάσουν στις επόμενες 15 ημέρες για να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, η μετακίνηση αναισθησιολόγων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, καθώς μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στα νοσοκομεία από τα οποία φεύγουν οι συγκεκριμένοι γιατροί, ενώ σίγουρα απαιτούνται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Λουίζα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.